Έχουμε πρόβλημα εντός και εκτός εισαγωγικών με το Δημοτικό Σχολείο. Φιλοξενήσαμε πριν από μία εβδομάδα το Δήμαρχο για το θέμα του νηπιαγωγείου, το οποίο εν μέρη λύθηκε. Αυτή τη φορά όμως έχουμε σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς υπήρχε. Μάλλον δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των παιδιών. Μιλάμε για ένα σχολείο, οι μαθητές του οποίου, αρκετοί από τους οποίους μάλλον και οι δύο γονείς είναι αλλοδαποί, με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολία ακόμα και στο να επικοινωνήσουν, στη γλώσσα δηλαδή. Δεν έχουμε εκείνους τους καθηγητές οι οποίοι θα τους βοηθήσουν και στην προσαρμογή, αλλά και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Και όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε τώρα συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή. Έστειλε και ο Δήμος και μία επιστολή τόσο στον Πρωθυπουργό αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, μέσα στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το σχολικό έτος της τρέχουσα σεζόν 2022-2023 είναι το δυσμενέστερο των τελευταίων 20 ετών και διαμαρτυρόμαστε για τον εμπεγμό που αντιμετωπίζουμε από τους κρατικούς φορείς. Είναι ένα σχολείο της ενδοχώρας, είναι ένα σχολείο που πρέπει να στηριχθεί. Το αντίθετο πάντως συμβαίνει στην πράξη. Θέλω να πάμε στην κυρία, θα πάμε και στον νηπιαγωγείο βέβαια της περιοχής Κουντούρας. Να πάμε στην κυρία Παναγιώτα Αδάμ, Γενική Γραμματέα του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Την καλησπέρα μας κυρία Αδάμ. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για τον χρόνο. Φτάσαμε 21 Μαρτίου του 2023 για να μιλάμε για υποστελέχωση και για κάλυψη κενών στα σχολεία που θα έπρεπε να έχουν στελεχωθεί. Μιλάμε, λέει, για το αυτονόητο. Δυστυχώς αυτό είναι ένας κανόνας στην περιοχή μας, διότι ενώ στην αρχή υποτίθεται ότι υπάρχει μια καλή θέληση και έρχονται εκπαιδευτικοί, δυστυχώς στην πορεία εγκαταλείπουν είτε για λόγω αδειών, είτε λόγω παρετήσεων, αποστάσεων κτλ. Ναι. Οπότε σήμερα τι συμβαίνει, για πείτε μας λίγο. Δυστυχώς το Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας, το οποίο να τονίσουμε ότι είναι 80 χιλιόμετρα η απόστασή του από τα Χανιά, έτσι, και στο οποίο το 67% των μαθητών προέρχεται από δύο γονείς, των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά, είναι χαρακτηρισμένο το σχολείο δυσπρόσιτο, ανήκει σε ορεινό δήμο και δεν έχει στελεχωθεί καθόλου το τμήμα ένταξης και το τμήμα υποδοχής ΖΕΠ. Δηλαδή τα δύο απαραίτητα τμήματα για να λειτουργεί ένα σχολείο το οποίο η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτούν εκεί δεν είναι Έλληνες. Μάλιστα. Υπάρχει μια σημαία του Υπουργείου Παιδείας. Βγαίνουν ανοιχτά και το λένε ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4-5 χρόνια κάτι αλλάζει. Τα τελευταία 4 χρόνια κάτι αλλάζει στη δημόσια παιδεία. Ποια είναι η αλλαγή, κυρία Δάμ? Πραγματικά τι συνέβαινε τα περασμένα χρόνια και δεν συμβαίνει φέτος? Και αναφέρομαι στην υποστελέχωση. Εμείς εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχώς χειροτρεύει η κατάσταση, δυστυχώς. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι στην αρχή της χρονιάς υποβαθμίστηκε τόσο το σχολείο της Κουντούρας, όσο και το σχολείο της Καντάνου, το σχολείο της Κουντούρας την τελευταία στιγμή σώθηκε και δεν υποβαθμίστηκε σε πενταθέσιο, παρέμεινε εξαθέσιο. Και παρόλα αυτά δεν λειτουργούν όλα τα τμήματα όπως έπρεπε να λειτουργούν για να μπορούν τα παιδιά να λαμβάνουν αυτό που δικαιούνται. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν βλέπω κάποια βελτίωση. Απάντηση, φαντάζομαι, την επιστολή πότε τη στείλατε? Χθες το μεσημέρι στάλθηκε, οπότε δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση ακόμα. Εντάξει, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πάρετε καμία απάντηση. Αυτό συμβαίνει. Σας το λέω δημοσιογραφικά, καλύπτουμε το ρεπορτάζ, απάντηση δεν υπάρχει. Μακάρι να υπάρξει. Αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε να ζητήσουμε και συγγνώμη και να πούμε ότι προτρέξαμε. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει απάντηση. Από Σεπτέμβρη οι όποιες λύσεις. Με τον νηπιαγωγείο τι γίνεται? Κοιτάξτε, καταρχήν, συγγνώμη να διορθώσω, δεν ήταν το νηπιαγωγείο, ήταν ο παιδικός σταθμός. Ο παιδικός σταθμός, είναι αυτή η δομή. Ναι, ο παιδικός σταθμός. Ναι, δεν ήταν το νηπιαγωγείο. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί από χθες το παιδικό σταθμός. Ναι. Εκ περιτροπής οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στο να φροντίζουμε, τέλος πάντων, με εργαζομένους του Δήμου να τακτοποιείται το θέμα της καθαριότητας. Περιμένουμε μια πιο μόνιμη λύση. Αυτό που πετύχαμε μέσα από μεγάλες πιέσεις προς το Υπουργείο ήταν για την επόμενη σχολική χρονιά, ενώ μας είχαν εγκρίνει μόλις 4 εργαζόμενους για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου που χρειάζονται 12, σωστά, να φτάσουμε στους 6.
Μάλιστα. Οπότε να καλύψουμε τέλος πάντων κάποιες περισσότερες ανάγκες από ό,τι σήμερα καλύπτονται. Μάλιστα. Λοιπόν, από Σεπτέμβρη λοιπόν τα σπουδαία που λένε. Κυρία Δάμ, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Άνω τελεία θα βάλουμε. Καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Υπάρχει προβληματισμός. Δεν σημαίνει ότι επειδή η περιοχή απέχει 80 χιλιόμετρα από τα Χανιά, πρέπει να την ξεχάσουμε και να τη βγάλουμε από το χάρτη. Και Δήμο έχει, και κατοίκους έχει, και παιδιά έχει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.